Αφού πήγα και ρουφήθηκα μόνο. Συγγνώμη. Είναι εδώ ο Φάνης Μουρατής, ο οποίος άργησε να μας πει ποιο λόγο. Αλλά τι σου λέγει η μαμά σου, ότι έχεις τρία μάτια. Ναι, ότι είχα ρημαθιά πολύ, τρία μάτια. Πώς θα ανακαλύπτω ότι είναι τρία. Γιατί πέφτει το μάτι ή το πάει στον πάτο. Το λάδι. Το λάδι, ναι. Κάτσε, περίμενε. Με δική τη πρωτοβουλία σε ξεμάτιαζε ή εσύ έπαιρνε? Όχι, όχι, πήρα τη μαμά και ζήτησα απευθείας να μου κάνει αυτό το σέρβις, το οποίο είναι εξαιρετικό, αποτελεσματικό. Έτσι. Και ανοίγει το δικό μου το ματάκι. Λειτουργεί. Σε μένα λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί. Και σε μένα λειτουργεί. Δηλαδή παίρνω τα παυσίπονα, αλλά κάνω και αυτό. Εγώ δεν παίρνω παυσίπονα, είναι απευθείας. Είναι... Α, μόνο αυτό. Ακαρία. Η μαμά μου είναι πολύ δυνατή, τη συνιστώ. Τηλέφωνο μετά την εκπομπή, όσοι ενδιαφέρονται. Μαμά μου στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ τη μαμά μου στη Θεσσαλονίκη ζητάω. Μετράει, κατεβαίνει και όλη την εθνική. Δηλαδή κάτι που σου δουλεύει χρόνια το αφήνει να πα αλλού. Όχι, όχι, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Οι γονείς σου δεν έρχονται μόνο που και που, σα βλέπουν και μένουν εκεί. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο τώρα. Με έχει συγχωρεθεί. Δεν είναι. Συγγνώμη, η μαμά σου μόνο. Η μαμά μου μόνο, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι και η αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη, είναι και η γονή της άλλη εκεί. Οπότε κάπως λίγο τα έχει μοιραστεί. Δεν θέλει να έρθει εδώ κάτω σε εσά. Θέλει, αλλά η ζωή της. Όχι, να μείνει με εσά. Να μείνει μόνιμα. Όχι, δεν είναι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το κόνσεπτ. Θα πάρει την κουρτίνα 2. Θα πάρει την κουρτίνα 2. Θέλουν το σπίτι του. Και την γειτονιά του, τον πανάβη σου. Εκεί είναι η γειτονιά τη. Άρχισε να μα έρθει. Περιμέναμε λίγο νωρίτερα, βέβαια. Ναι, σου γιατί κοίταξε, είχαμε αυτό το πολύ ωραίο με την Κατεχάκη. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή είμαι πόντιος, δεν πήρα το μέτρο που ήταν δύο στάσεις. Λέω, ας πάω με το αυτοκίνητο, μετά δεν ξέρεις, μπορώ να πεταχτώ κάπου. Ναι, ναι, πού ναι. Να το ξέρω, θα κάνω Χριστούγεννα στην Κατεχάκη. Ναι, έχει πορεία των αστυνομικών, ναι. Ναι. Τι λες για όλα αυτά, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα, γιατί αυτή την περίοδο είμαι λίγο εκτός ελληνικής. Ναι, ανακοινώθηκε ότι οι αγώνες πια θα γίνονται χωρίς. Για δύο μήνες. Τώρα για δύο μήνες, Champions League. Ότι θα γίνονται χωρίς θεατές. Χωρίς θεατές. Σε ρωτάμε, γιατί νομίζω ήταν μια εποχή που ήσουν λίγο πιο. Ήμουν πολύ μικρός. Τώρα έχω χάσει τα επεισόδια, δεν ξέρω τι γίνεται. Ειδικά με τα γήπεδα έχω να πάω πάρα πολλά. Τότε τι γινόταν, Φάνη? Νομίζω μια από τα ίδια. Εγώ θυμάμαι με τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν χωροφύλακας. Και έχω πάει μαζί του σε γήπεδο, τώρα παρεμπιπτόντως, ένα παιχνίδι στην επανομή τη Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια. Και είχαν έρθει κάποιοι φίλοι, θυμάμαι πιτσιρικά τώρα, σκέψουμε, ήμουν πολύ μικρό. Και θυμάμαι την πρώτη κακή αντίδραση, γιατί ήμουνα στο γήπεδο και εγώ πέταγα την μπάλα στο. Όταν έβγαινε out, ναι. Και έχω πάρει την μπάλα και αντί να την πετάξω, την πετάω σε ένα ποδοσφαιριστή της άλλης ομάδας. Δηλαδή έκανα λάθος. Έκανες λάθος. Λοιπόν, και ξαφνικά στο γήπεδο έγινε. Ο δειρμός, τον οποίο δημιούργησα εγώ από ασχετοσύνη. Μικρό παιδί όμως. Αυτό το παιχνίδι κατέληξε σε επεισόδια. Και θυμάμαι τον πατέρα μου να έχει γυρίσει στο σπίτι με αίματα στα χέρια, προσπαθώντας να σώσει κάποιους αθλητές από κάποιους φιλάθλους που μπήκαν μες στο γήπεδο, που ήταν μεθυσμένοι και ήταν σε μια κατάσταση πολύ περίεργη, ας πούμε. Άρα... Και θυμάμαι ότι ήμουν μπροστά και σοκαρίστηκα πάρα πολύ, γιατί το είχα ξανά. Μα δεν είναι καινούργια ιστορία. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δεν αλλάζει τίποτα, ρε Φάνη. Δεν αλλάζει, γιατί αυτό θέλει κάποιες γενναίες αποφάσεις που δεν νομίζω ότι είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να πούμε. Ούτε οι άνθρωποι όμως αλλάζουμε. Δηλαδή λίγο να μεστώνει το. Αυτό δεν γίνεται και από τυχαίους ανθρώπους τώρα. Δεν είναι. Φαντάζομαι είναι... ότι λίγο τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία με ένα περίεργο τρόπο βρίσκει μια υπόσταση μέσα σε αυτό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή κάπως δικαιώνει τις επιλογές της ζωής του. Ναι, την ύπαρξή του. Οπότε σε αυτό το επίπεδο τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι χρήζει μια άλλη μεταχείριση που. Το να μιλάμε εμείς απ' έξω είναι εύκολο, αλλά το να είσαι μέσα σε αυτό το πράγμα και να το διευθετήσεις δεν μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ. Εσύ πηγαίνεις γήπεδο πια, δηλαδή. Καθόλου. Καθόλου. Πάω μόνο με τους γιους μου. Αυτό ήθελα να πω, με τα παιδιά τα πηγαίνεις. Επειδή παίζουν οι γιοι μου, παίζουν μπάσκετ, οπότε πάω στα παιχνίδια τους, ας πούμε, με αυτό. Και όταν ήταν εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο που κάνει κάτι φιλικά και κάτι τέτοια. Ναι. Για την εθνική μας, ας πούμε, στο μπάσκετ, είμαστε και μπασκετικοί, θα πάμε, ναι. Ναι, αλλά έχεις το νου σου. Πώς να σου πω, ποτέ δεν είσαι χαλαρός. Δεν μπορείς να σε χαλαρώσει. Ειδικά όταν έχεις τα παιδιά. Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να σε χαλαρώσει, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τώρα πού θα πέσει, σε ποια περίπτωση. Ναι. Δηλαδή είναι μια ρουλέτα που νομίζω ότι αυτό είναι και. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί κόσμος πια δεν πάει στο γήπεδο, ας πούμε, και φυλά. Γιατί είναι πια ένας χώρος εκτόνωσης περισσότερο κάποιων ανθρώπων κτλ. Και ίσως έχει να κάνει και με το άθλημα. Ξέρεις, καμιά φορά άθλημα με άθλημα έχουν κάποιες αποστάσεις. Δεν το λες, έχουν γίνει. Αγώνα βόλεϊ ήταν αυτό. Έχουν γίνει και μαχαιρωθήκαν σε αγώνα βόλεϊ. Σε αγώνες βόλεϊ έχουν γίνει και χειρότερα. Όταν ήσουν μικρότερος και ήσουν οργανωμένος, πάντως δεν ήσουν. Ήμουν στον Ηρακλή. Στον Άρη. Άρα κάνατε κι εσείς. Είχες γνωρίσει ανθρώπους. Αυτό που λες ότι η ύπαρξή τους δικαιολογούνταν κυρίως από την
συμμετοχή του σε. Ναι, αυτό τώρα όμως ήταν και μια τάση, μια εποχή που είχε και ένα φανατισμό άλλου τύπου. Δηλαδή, τώρα εμείς τότε στη Θεσσαλονίκη, να θυμίσω τον μπάσκετ, ήταν. Γιατί ήμουν μπασκετικός, έτσι, ναι. Εξυπακούεται, ήμουν θαυμαστής του Παναγιώτη, του Γιαννάκη, του Νίκου, ναι, του Γκάλη. Ναι, αυτά, ναι. Και όλη αυτή την εποχή την οποία έχω ζήσει, ναι, και είναι μια άλλη εποχή από αυτή που μπορεί να φανταστεί κανείς. Φυσικό ήταν όμως ότι αυτό το αυτομάτο, πάω Κάρης, ας πούμε, ήταν ένα μάτς που το περίμενε όλη η πόλη, ναι, από την αρχή της χρονιάς. Υπήρχε μια αγωνία, ένα στοίχημα, υπήρχε μια ατμόσφαιρα και ήταν και μια πόλη που ουσιαστικά γεννούσε τον μπάσκετ, ναι, στην Ελλάδα. Έτσι. Ήταν λίγο διαφορετική ατμόσφαιρα, διαφορετική. Οι συμμαχτές μου, τα παοκτσίδες, ας πούμε, και περιμένανε πώς και πώς να γίνει στραβή να χάσουμε για να μεταπεινώσουν. Θυμάμαι, ας πούμε, ήμουν πρώτο έτος δραματικής σχολής. Ποιότητα, καταλαβαίνεις. Έτσι. Και με το που τελειώνει το ματσάκι, ας πούμε, και έχουμε χάσει με κάτι 17 πόντους, δεν θυμάμαι. Είχαμε πάρει έναν παίκτο, τον Τζόνσον, ξέρεις, κάπως έτσι μου έρχεται. Και είχαμε χάσει και με περιμέναν από κάτω για να μου πούνε τα. Άκουσα όλα τα χειρουβίμ και καταλαβαίνεις, ήταν όλα μαζί. Αυτό είναι οκ, όμως. Ναι, αλλά αυτό ήταν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, μιας εποχής, μιας ατμόσφαιρας. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Υπήρχε ένα άλλο ιδεολογικό. Η φανέλα είχε μια άλλη αξία. Τώρα οι μισοί παίχτες σχεδόν όλοι είναι ξένοι. Δηλαδή, ναι, σε ποιο επίπεδο να ταυτιστείς και να φανατιστείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Τότε ήταν δύο ξένοι, θυμάμαι, και βρίσκαν και ένα που ήταν λίγο Γιουγκοσλάβος, λίγο Γερμανός, λίγο πρόξενος. Κάποιος δικός, ναι, του ήταν. Πάντα που ήταν ένας τρίτος ξάδερφος, ναι, παρανύψη, ήταν από την Ελλάδα, ναι, 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 είπε την πρώτη λέξη γεια σου, ναι, ναι, και τον πήραμε. Δεν είχες βρεθεί ποτέ σε κάτι. Σε καυγάδες, σε τέτοιο. Εντάξει, εγώ έχω πέσει θύμα. Είχα πάει σε ένα μάτς Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ την πρώτη φορά. Πώς χωνορίσουν? 14. Mm-hmm. 14 και έφαγα το ξύλο της αρκούδας. Σώθηκα, ναι, σώθηκα γιατί ήμουν πιτσιρικάς πολύ και με λυπήθηκαν. Ξύλα από συνομήλικους ή όχι, και όχι από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ήταν φίλε του ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερη ηλικία. Λίγο πιο μεγάλη από μένα, μην φαντάζετε. Εγώ ήμουν 14, ήταν 17-18, εκείνα ήταν. Πώς έγινε αυτό, πώς μπλέκτηκες? Πήγα στο γήπεδο Αρίσαγο να πάω. Και πήγα και ήταν κάτω Αριανοί. Δηλαδή ήταν άνθρωποι με κασκόλ. Οπότε, ναι, άρχισα και πήγα να, και πιάνω κάποιους από εδώ να προλάβω να μπω μέσα. Παιδιά, μήπως ξέρετε πώς θα μπω και τα λοιπά. Αριανάρα, φιλαράκι, αριανάρα, φιλαράκι. Και αρχίζω και τις τρώω και δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Αυτό, ναι, που το λένε σαν ανέκδοτο. Πες μου, πέντε παίκτες του. Σαν ανέκδοτο, εγώ το φαντάζεσαι σαν πραγματικότητα, ας πούμε. Και έπαθα ένα σοκ που δεν το περίμενα τότε. Και εγώ το έζησα. Παραλίγο να το ζήσω. Μικρός ήμουν κι εγώ. Εσύ θα το έτρεχε από τις ομάδες γιατί δεν έχει ιδέα. Και από τις δύο ομάδες εδώ τρώμε. Αυτό ήταν σοκ γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Δεν μπορούσα να το αποκωδικοποιήσω. Γιατί οι παοξίδες, η αλήθεια είναι ότι έχουν μια τεχνογνωσία στο είδος. Έτσι είναι πολύ μπροστά σε αυτά. Σε άλλαξε. Εμένα να με αλλάξει. Ναι, αυτό το γεγονός. Σε φανάτισε, δεν ξέρω. Γιατί δεν κατασάρωστηκα. Δεν ξέρω αν έχεις και την ψυχραιμία και την ωριμότητα να πεις. Δεν φανατίστηκα, για να σου είμαι ειλικρινής. Δεν φανατίστηκα, όχι. Περισσότερο θυμάμαι τότε, γιατί ήμουν και μικρός έτσι. Θυμάμαι ότι καταρχήν συνειδητοποίησα αργότερα ότι εφόσον σώθηκα, γιατί ήταν αρκετός κόσμος που χτύπαγε, ας πούμε. Δεν ήταν ένας, δύο. Με χέρια ή με χέρια, πόδια, όλα. Και... όλα. Α, ότι... σαν κάτι βιντεάκι που βλέπεις από κάτι πιτσιρίκια τώρα τον τελευταίο καιρό που κακό. Αυτή μια τάση που υπάρχει, ναι, με τις πιτσιρικάδες. Αυτή η αντίστοιχη τάση υπήρχε τότε, ας πούμε. Αυτή η τάση με τους, ναι, πιτσιρικάδες, ας πούμε, ναι, ναι, δεν είναι κάτι, ναι, ναι, καινούριο. Ναι. Δεν είναι, μην πέφτουν από τα σύννεφα, δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχοντας παιδιά, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω πάντα μια αγωνία με αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχω μόνο με αυτό. Έχω με πολλά πράγματα αγωνία, ναι, με τα παιδιά. Τα παιδιά πόσο είναι? Πού είναι τα παιδιά? 15,5, 14. Έχουν πάει στο μόλ, ξέρω εγώ. Και... οι γη μου δεν έχουν κάποια ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι μόνο στις ομάδες. Μα γίνεται και, ναι, στα προάβλια των σχολείων. Στα προάβλια, λέω το λέω αυτά τα βίντεο που έχουμε, στα σχολεία είναι. Αγί σου δεν είσαι καμία ομάδα? Όχι, όχι. Είναι μόνο NBA, ας πούμε. Δηλαδή μόνο στις αμερικάνικες ομάδες, γιατί ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Παράξενο κι αυτό. Γιατί εγώ δεν έχω πόρωση. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ ένας κολλημένος με τα ποδοσφαιρικά και τα αυτά και έβλεπα και έκανα και έρανα και τα λοιπά και με βλέπαν τον πατέρα, ναι, να χτυπιέται στον καραβέο, ναι, Παναγιά, ναι, μου, τι κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Κάπως λίγο και αυτοί θα. Εσύ πώς το ξεπέρασες αυτό? Μεγαλώντας, νομίζω, ναι, ότι εμένα πια όλο αυτό το κομμάτι είναι σαν να με συνδέει με την εφηβεία μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται ο Άρης στο μυαλό μου, έρχονται τα χρόνια εκείνα που πήγαινα στο γήπεδο, στο Παλέντε Σπορ για να δω τις προπονήσεις, που ήμουν στο Καφτατζόγλου, τον Γκάλι να τρέχει μόνος του, ας πούμε. Γιατί ήμουν στόκερ, δηλαδή. Ήμουν στόκερ του Γκάλι. Είχα θέμα μεγάλο, τον είχα πρότυπο, ας πούμε. Πήγαινε και στο Ποσειδόνιο. Ναι, στο Ποσειδόνιο έπεσα και εγώ τότε. Το Ποσειδόνιο τι είναι, γήπεδο. Και, ναι, κολυμπητήριο. Κολυμπητήριο. Όχι, ναι, ακούγεται γιατί στην Αθήνα κάτι αντίστοιχο, ναι, 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 είναι έτσι. Ναι. Εμείς το είχαμε πάει, ναι, ναι, στο κολυμπητήριο. Καταλαβαίνει και... άλλο level. Ναι, εμείς κολυμπητήριο, εσείς μπουζούκια. Ναι. Α, μπράβο. Πήγαινε και έκανε σούτο ο Γκάλης.
Πάντα. Ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος ίσως κανονικός επαγγελματίας που εμφανίστηκε. Τον γνώρισες ποτέ? Από κοντά αργότερα. Τον έβλεπα στο γήπεδο. Καλά, λίμον, αλλά ενώ να μιλήσετε. Δεν είχα το θάρρος. Αργότερα κάποια στιγμή τον είδαμε μαζί με τον Βασιλιά και τον Χαραλαβόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βγαίναμε από ένα εστιατόριο. Τυχαία. Και τι γίνεται τώρα, πρόσεξε, ας πούμε, έτσι και με το που τον βλέπουμε τον άνθρωπο. Ακαριέ γίνομαι 14. Ακαριέ όμως. Ακαριέ. Και λέει, Νίκ! Νίκ! Με δάκρυα, δάκρυα. Νίκ! Ο άνθρωπος πρέπει να μας κοίταξε και λέει, τι είναι αυτή για το ψυχιατρίο. Και εντάξει, έχω και ο σύζυγος δίπλα που... Όλη η τραγωδία μαζί. Γνωστοί, ήσασταν εσείς γνωστοί τότε? Είμαστε, ρωτήσει μας, εκεί τώρα ξεχάσαμε ότι είμαστε γνωστοί. Γιατί τώρα είμαστε 14. Γνωστοί, πέρασε, last year. Εκείνη την ώρα... Σας έδωσε σημασία ή ο άνθρωπος μας αντιμετώπισε έτσι με μια ευγένεια, σου λέει αυτό καημένα, ας πούμε, γιατί δεν μεγαλώνουν ποτέ. Δεν ήθελε να μας πάρει το λεωφορείο, να μας πάρει. Εσύ είναι να συναντάς το ιδαλμά σου, Για μένα αυτό και σε μεγαλύτερη ηλικία. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Και ο τρόπος που δούλευε και ο τρόπος που αντιμετώπιζε το άθλημα, ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τα μέσα. Ένας άνθρωπος με ένα μέτρο, χωρίς να γίνεται φλίαρος, κουραστικός, χωρίς να ψάχνει βήμα για να υπάρχει, δουλευταράς και τα έλεγε αυτά που έπρεπε να πει εκεί που έπρεπε να τα πει. Δηλαδή μπαίνει στο γήπεδο και το τελείωνε το εργάκι. Είχε άλλα ιδάλματα εκτός από αθλητές? Δηλαδή ανθρώπους που τους θαυμάζεις? Κοίταξε, πολύ. Δεν ήταν γνωστοί οι άλλοι που είχα. Δεν έχει σημασία, αλλά... Δηλαδή, είχα... ήταν, δεν ήταν γνωστοί. Πώς μου... Συνήθως είχα γνωστούς. Συγγνώμη, τα ιδάλματα ήταν μόνο δικά σου? Οι άλλοι δεν τα ξέρανε? Δεν τα ξέραν, όχι. Αφού το έχω εγώ ίδαλμα, πώς θα το έλεγα? Δεν το έλεγα. Ξέρετε, έχω ένα ίδαλμα. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Εσείς ποιο ίδαλμα πήρατε σήμερα? Δεν ήταν αυτή. Πόσα ίδαλματα έχετε? Τρία. Θέλετε να αλλάξουμε? Έχω ένα καλό. Έχω το ίδιο. Όχι. Είχα. Ας πούμε, ο πνευματικός μου στο κατηχητικό. Ήταν για μένα ένα πολύ σημαντικό ίδαλμα. Ο πατήρ Παύλος. Που εγώ εξαιτίας του νομίζω ότι ήμουν και στην κατήχηση μέχρι τα 16-17. Αυτή το ήξερα ότι, σου ναι. Πήγαινε κατηχητή, είσαι το παιδί που πήγαινε κατηχητικό κάθε Κυριακή. Ήμουν πρωί. Και εξαπτέρυγο, δεξί εξαπτέρυγο κτλ. Είσαι ο άνθρωπος των αντιφάσεων. Ναι, ναι, είμαι, ναι. Γιατί είμαι πραγματικός. Γιατί είμαι αληθινός άνθρωπος. Γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους. Είσαι του εξαπτέρυγου, του συνεργείου, του μπάσκετ. Αυτή είναι η Ελλάδα, συγγνώμη. Εντάξει, γιατί πρέπει να. Τι να κάνω, να πιάσω ένα αφήγημα και να κρέμα μου αυτό, ένα στρατόπεδο, ναι. Δηλαδή και να πω ότι αυτό είναι, μα αφού δεν είμαι μόνο αυτό, τι να, ψέματα είναι. Δηλαδή και είχα και αγάπη και στα μαγαζιά τα αυτά και στο Μεγάρο Μουσικής, δηλαδή και στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, αλλά και το Σταμάτη Γονίδη. Δηλαδή δεν έχω... Αυτό σε κάνει πιο ενδιαφέρον. Γιατί να τα χάσω, ας πούμε, αφού με ευχαριστούν. Στο κατηχητικό πώς πήγες? Ήταν πολύ τυχαία αυτή η περίπτωση, γιατί είχα πάει κρυφά. Γιατί τότε στο κατηχητικό, ακόμα και τώρα φαντάζομαι, υπήρχαν πινκ πονκ και τέτοια, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε πηγαίναμε εμείς πιτσιρικάς 10-11 χρόνια, ήταν δίπλα στο δημοτικό που πήγαινε, να παίξουμε κρυφά πινκ πονκ, ας πούμε. Μια μέρα σκάει ο πάτερ και εγώ πήγα κρύφτηκα πίσω από μια κολόνα να φύγει αυτός για να συνεχίσω να παίζω, να μην με τσακώσει ότι πήγα τζάμπα, ας πούμε. Και αυτός ήρθε στην κολόνα εκεί και με βρήκε, ας πούμε, και μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι στην κατήχηση, δεν με αφήνει η μαμά μου. Έτσι ψέμα, ψέμα μεγάλο. Μου λέει, ρώτησε τη μαμά σου και αν σε αφήνει θα ήταν. Αν ήθελε να έρθει, θέλω. Πήγα στη μαμά μου, τη ρώτησα παρόλα αυτά. Λέω να πάω. Ναι. Μου λέει να πα, γιατί να μην πα. Και πήγα. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε ένα οδηπορικό με έναν υπέροχο άνθρωπο που το φίλω πάρα πώς πολύ. Και μπήκε όμω ότι... αυτό. Μπήκα χωρίς σκέψη. Αυθόρμητα. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος και σε έπεισε? Κάτι είχε. Γιατί θα ήσουν και δραστικός. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε, αλλά με την πρώτη ματιά δεν το είχα να το ερμηνεύσω. Ναι. Αλλά σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν καταλυτικός, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια. Οργανική σχέση με αυτό που λέμε αγάπη, ας πούμε, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή η θρησκεία εντός εισαγωγικών, δεν ήταν ένα στρατόπεδο ή μια δογματική περιοχή. Ήταν η δυναμική της αγάπης, όπως ακριβώς την αντιλαμβάνομαι και εγώ. Δηλαδή τη δυναμική της αγάπης και πώς αυτή η αγάπη διαχέεται στο περιβάλλον. Σκέφτηκες γιατί το είχες ανάγκη αυτό τότε? Όχι, δεν το σκέφτηκα. Απλά σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιξε ένα καταρρυτικό ρόλο για μένα. Για μένα και για τον κολλητό μου φίλο, τον Άγγελο που πηγαίναμε μαζί. Να, μαζί πηγαίνατε. Ναι, Άγγελος όνομα και πράγμα, έτσι δηλαδή. Κυριολεκτικά Άγγελος. Μεγαλώσαμε μαζί και πηγαίναμε μέσα στο κατηχητικό και οι ιστορίες που μια από αυτές υπάρχει κρυφά λίγο στην ταινία Τζαμάικα. Είναι η ιστορία που εμείς κάναμε την Ανάσταση, ας πούμε, και βγαίναμε σαν εξαπτέρυγα, ξέρεις, δίπλα από τον παπά. Ο παπάς ετοιμαζόταν μέσα, ξέρω εγώ, να πει ο άνθρωπος τον Χριστός Ανέστη. Κάτω, ο κόσμος, γιατί είναι, περιμένω όλη την Ανάσταση, καταλαβαίνεις. Και εμείς είμαστε εκεί πέρα, το ένα εξαπτέρυγο, εγώ το άλλο εξαπτέρυγο από εκεί, και εγώ κρατάω το κεράκι της Ανάστασης. Ζηλεύει ο Άγγελος, σου λέει κεράκι Ανάσταση, εμείς δεύτεροι. Και το παίρνει το κεράκι.
Αλλά έτσι πως το κρατούσε καμαρωτός, περνάει ο Πάτρας το Χριστός Ανέστη εκεί και το αρπάζει το μαλλί εδώ και αρχίζει και καίγεται. Και ο Άγγελος για να τον σώσει τον αρχίζει τις φαλιάρες. Και τον αρχίζει. Πάτερ, και παπ! Πάτερ, παπ! Αυτό ανόητε! Παπ! Χριστός Ανέ! Μιλάμε, ήταν η παρπάρα. Έτσι. Αυτό. Λες, δεν υπάρχει αυτό, ρε. Μόνο σε αυτό συμβούν αυτά. Όχι, συμβαίνουν και στις ώρες, απλά ντρέπονται να τα πούνε. Εγώ είμαι απενεχοποιημένο. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να σε απογοητεύσει. Ο μάρτυρα είναι ο Άγγελος, άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή, μην νομίζετε ότι. Σου έχει τύχει να σε απογοητεύσει κάποιο ίδαλμά σου. Ναι, ναι, ναι. Κάποιον που να έχει πολύ ψηλά. Αυτό είχε να κάνει όμως αργότερα με κάποιους ανθρώπους της δουλειάς μου. Ναι. Που τους είχες πολύ ψηλά και. Ναι, και που τους θαύμαζα, γιατί για μένα αυτό κατέληξε κάπως πια μες στα χρόνια, ότι εγώ θα ήθελα. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου. Ο άνθρωπος να είναι ταλαντούχος, ναι, τέλος πάντων, ναι, και δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα να μου πει. Εντάξει, αυτή το καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά. Αυτό δεν ισχύει όταν έχεις προσωπική σχέση. Όταν είναι κάποιος απ' έξω, ναι. Όχι, είναι μια κόσμος, θεωρία που την ακούω. Υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που ναι, δεν με νοιάζει εμένα, ρε παιδί μου. Δεν με νοιάζουν τα πράγματα. Όταν δεν τους ξέρεις. Όχι, εγώ και που τους ξέρουν. Δεν έχουν κάποιο θέμα. Δηλαδή εξαγνίζει το ταλέντο την όποια συμπεριφορά, ας πούμε. Για μένα δεν πάει έτσι. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει σε αυτή την εξίσωση ένα πολύ θετικό πρόσημο στο τέλος, ότι η εξίσωση καλλιτέχνης άνθρωπος είναι κάτι, και αυτό προσπαθώ και εγώ, όχι το καταφέρνω, δεν είμαι, αλλά σε αυτή τη ρότα έχω βάλει τον εαυτό μου, προσπαθώ να με τυθασέψω, προσπαθώ να με δουλέψω στον βαθμό ώστε να μπορώ αυτή την εξίσωση να μην την βγάλω με αρνητικό πρόσημο. Ποιος, χωρίς να πεις όνομα, τι συνέβη? Πώς απογοήτευσε? Αυτό ήταν μόλις είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα, ήταν να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Όπου τον θαύμαζες από μακριά. Πάρα πολύ. Σου μιλάω για τρομακτικό θαυμασμό. Δηλαδή, τι καλλιτεχνάρα, γιατί αυτό, γιατί έτσι. Και όταν ήρθε να δουλέψουμε μαζί, μιλάμε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Εντάξει, παιδιά, πόσο σε θέλει αυτή η μπάλα. Έτσι. Και αρχίζει η πρώτη πρόβα και κάπως λίγο τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχω φανταστεί. Η δεύτερη πρόβα αρχίζει και με φαίνεται σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο δύσκολη θέση. Τρίτη πρόβα αρχίζω και υδρώνω. Σκέφτομαι. Τέταρτη πρόβα αρχίζω και λέω Παναγία μου, πώς θα τη βγάλουμε, ας πούμε. Έβδομη πρόβα έφυγα. Έφυγα από τη δουλειά και το λέω με την έννοια ότι ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη επιλογή αυτή. Γιατί το να φύγεις δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις άλλη επιλογή. Ξέρεις τώρα στη δικιά μας δουλειά, ναι, 100 προτάσεις να έχεις, μία θα διαλέξεις. Άμα την αφήσεις, θα μείνεις χωρίς δουλειά. Δεν είναι. Μπράβο, θα μείνεις χωρίς δουλειά, έτσι. Ναι, ναι. Και ακούγεται πάντα αυτό εύκολα, λες άνεργος, ε. Ναι. Σε μια πόλη που δεν είναι δική σου πόλη, δεν είναι η μαμά σου εδώ να σου κάνει το φαγητό, ναι, το φαγητό σου. Έχεις και εσύ πιτσίρικος προφανώς ήσουν. Ναι, δηλαδή ενώ το να πάρεις αυτή την απόφαση, εντάξει, εγώ τότε ήμουν πιτσιρικάς, δεν ξέρω αν είχα οικογένεια και τα λοιπά, αν θα την έπαιρνα τότε την απόφαση, αν θα το έτρεγα, θα το έπινε αυτό το ποτήρι, κατάλαβες. Ναι, αλλά είναι και απογοήτευση όμως, όχι μόνο αυτό. Είναι και πολλά. Το λέω γιατί πολλές φορές βγαίνουν πολύ εύκολα κάποιοι και λένε για κάποιους άλλους, ας πούμε, που αντέξαν άσχημες συμπεριφορές, γιατί το άντεξε, γιατί έκανες. Εντάξει. Εντάξει, εύκολα πράγματα είναι αυτά να τα λέμε. Ναι, μπορεί εσύ να είσαι πραγματικά γενναίος, αλλά δεν είμαστε όλοι γενναίοι σαν και εσένα. Και επειδή δεν είμαστε γενναίοι σαν και εσένα, τι να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να μας βασανίζουν. Καλά, οι συνθήκες του καθενός, στη συγκεκριμένη, μια απόφαση να, που την παίρνεις τη μέρα που σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, 12 Ιανουαρίου είναι κάτι άλλες συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Σε απογοήτευσε αυτό. Δηλαδή, όταν παιδί μου, ξέρεις, ένα είδαλμα πέφτει τόσο πολύ στα μάτια σου. Κοίταξε, ή μπορεί να σε με απογοήτευσε. Μετά αργότερα άρχισα να. Ή να αντιμετωπίζει με καχυποψία γενικά το χώρο. Ναι. Σίγουρα αυτό είναι ένα στάδιο που το περνάς και πόσο μάλλον όταν είσαι νέος. Δηλαδή, και λίγο μπαίνουν πολλά ερωτηματικά για τις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω σου. Έτσι, γιατί χάνεις πια. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που. Τι ήταν αλαζόνας, υπερόπτης ή κακοποιητικός? Είχε μια κακοποιητική συμπεριφορά σε επίπεδο συνεργασίας. Δηλαδή, τρομερά μεγάλη υποτίμηση, απαξίωση και πέρα. Καταλαβαίνω. Τότε σκέφτηκες ότι μπορεί να τέλειωσαν όλα? Όχι, δεν υπήρξε αυτή η σκέψη ποτέ στο κεφάλι μου. Ότι κάτι θα τη βρω την άκρη. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η σκέψη στο κεφάλι μου και γενικά, σαν άνθρωπος, δεν την έχω αυτή τη σκέψη. Μια φορά πήγα να απογοητευτώ, ας πούμε, και εντάξει, δούλεψε το σύστημα έτσι ώστε να μην με καταβάλει. Μπορώ να συγκυρίσω λίγο πίσω, γιατί εγώ δεν τέλειωσα. Με τι, με το. Με τη φάση που είναι παιδί και είναι στη Θεσσαλονίκη και. Α, ναι. Δηλαδή, ο μπαμπάς σου είναι χωροφύλακας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά? Σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί ήταν από τους χωροφύλακες που είναι σε ένα γραφείο, είναι από τους χωροφύλακες πάνω να πιάσει τον κλέφτη. Ναι. Το ληστή, τον δολοφόνο και τα σχετικά. Τότε δεν υπήρχε τηλέφωνο και δεν υπήρχε και ώρα εργασίας για τον πατέρα μου. Δηλαδή, ναι, απλώς αυτό που λέει προφανώς διαμορφώνεται και ένα σύστημα αξιών στο σπίτι διαφορετικό. Όχι μόνο αυτό, και το τρόπο ζωής. Όχι, αλλά λέω ότι φεύγει κάθε φορά και δεν ξέρει αν θα γυρίσει. Έτσι, ναι. Γιατί ναι. Θα πιάσει τον κλέφτη, τον ληστή, τον δολοφόνο. Έχουμε ζήσει.
Πολλά με τον μπαμπά. Αλήθεια. Μου, γιατί ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Ανησυχήσατε ποτέ? Πάρα πολλές φορές. Να πεις ότι ξέρω εγώ του πυροβολήσαν ή τέτοια πράγματα. Ή... Πάρα πολλές φορές γιατί πήγαινε να πιάσει το ληστή. Ήξερες, ναι, ναι. Σου λέω εγώ και το σκοτώνει. Ναι, 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 φυσικά, φυσικά. Ναι. Άντε πήγες, ξέρω θα γυρίσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εγώ είμαι το παιδί του. Έτσι, έχει πιάσει άνθρωπο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής και δεν πάνε όλοι γιατί τον τρέμουν. Τον ξέρουν ότι είναι το πρωτοπαλίκαρο της περιοχής. Και πάει ο πατέρας μου και το συλλαμβάνει. Και έρχεται και εγώ κλαίω γιατί ξέρω ότι ο πατέρας μου μπορεί να μην γυρίσει αφού δεν πήγαν οι άλλοι. Ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι περίπτωση. Τρομερό. Και τον βλέπω λέει μπαμπά είσαι εντάξει και λέει αυτός γιος σου. Θα στον φτιάξω Ντάμγκο. Τι λες, πόσο χρόνο σου είσαι? 10. Άρα τι είναι, εύκολο? Όχι, όχι, πολύ ζόρι. Πώς, αυτό πώς έγραψε, πιστεύεις? Έγραψε, κοίταξε ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ άκαμπτη ηθική. Δηλαδή δεν είχε κανένα flexibility. Παραδείγματος χάρη, επειδή τότε τους αγρονομικούς ελέγχους τους έκανε η χωροφυλακή. Έτσι, οπότε όπου πήγαινε ο μπαμπάς με απόσπαση, γιατί πήγαινε απόσπαση εκεί που είχε μεγάλη εγκληματικότητα, ήταν καλό το είδος. Οπότε εκεί που πήγαινε ο άνθρωπος, έγραφε όλο το χωριό, εσύ ας πούμε. Πήγαινατε όλη η οικογένεια? Πηγαίναμε μαζί. Άρα πού έχετε τα πάει? Τα καλοκαίρια. Κατερίνη, Χαλκιδική. Εκεί ήταν. Εκεί παίζαμε μπάλα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι, για να καταλάβεις τώρα την ηθική του, έχουμε πάει μαζί με τα παιδιά κάποιων άλλων αστυνομικών καλοκαιράκι στον κινηματογράφο. Αλλά δεν έχουμε πάει, ήμασταν απ' έξω και ο άνθρωπος μας έβαλε μέσα δωρεάν. Ναι. Έτσι. Και βγαίνω εγώ και μου λέει ο μπαμπάς μου, πού πήγες? Εσύ λέω, πήγα στον κινηματογράφο. Αφού δεν είχες λεφτά, πώς πήγες? Λέω, με έβαλε ο άνθρωπος δωρεάν. Γιατί σε έβαλε? Λέει, είπαν ότι είναι τα παιδιά του. Α, σοβαρά, και πάμε μαζί. Με παίρνει. Το ξέρεις το παιδί? Γιατί πήγε δωρεάν μέσα? Οχ. Μα εγώ να ανοίξει και θα με καταπιεί. Ναι, γιατί. Ναι, γιατί θεώρησε ότι ο άλλος θα το χρησιμοποιήσει αυτό για να το. Δηλαδή, κατάλαβε, θα του λέω, δηλαδή υπήρχε κανένα flexibility, κανένα απολύτως. Σε σένα πώς ήταν? Νομίζω ότι ο πατέρας μου είχε όνειρα για μένα, δηλαδή, αλλά το όνειρό του το μεγάλο ήταν να γίνω πολιτικός. Αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί, πώς προέκυψε αυτό? Δεν ξέρω το γιατί. Ήθελε ο ίδιος ή ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθώ με την πολιτική. Αλλά το εγώ δεν είχα κανένα ταλέντο. Νομίζω δεν έχω ταλέντο. Γιατί να βγει, γιατί τι άλλο ταλέντο. Θα θέλει κάποιες άλλες ιδιότητες που δεν τις έχω εγώ. Δεν είναι. Καλά, δεν μιλάς ποτέ. Ποτέ. Μετά τα 65 μου μπορεί να πάρει να κάνω. Στις επόμενες εκλογές που θα σε δούμε. Ναι, ναι, γιατί με βλέπω ότι παίζω. Θα παίξω μπαλίτσα. Σε μη πολιτική οικογένεια να ονειρεύεται κάποιο να γίνει το παιδί του πολιτικού, δεν το ξέρω. Όχι, γοητευόταν ο πατέρα μου πολύ από του πολιτικού. Του είχε υπόλοιψη. Γοητευόταν πολύ. Να σου πω στο σχολείο και όλα αυτά, ότι ο μπαμπά ήταν αστυνομικό, πώ μετρούσε? Α, δεν ξέρω. Κοίταξε, στο σχολείο δεν μετρούσε, αλλά εγώ είχα ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας μαζί του. Δηλαδή ήξερα ότι ο άνθρωπος είναι ατρόμητος. Ναι. Το είχε όμως, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Με μπαμπά χωροφύλακα και κάθε Κυριακή στο κατηχητικό. Άλλος άνθρωπος είναι αυτός. Και συνεργεί αυτοκίνητο. Ναι, αυτός είναι ένας. Δεν τον ξέρω. Δεν είναι ο Φάνης. Όλα μαζί είναι. Αυτό είμαι μια λοιπόν μετάλλαξη του εαυτού μου. Ναι, ναι, ναι. Το είπες και πριν και μου κάνει τρομερή εντύπωση που συνδυάζεις, ξέρω εγώ, το κατηχητικό και το Νάρι. Ναι. Πώς. Και τον Άρη κλάματο, όχι τον Άρη, ναι. Άρη απλά. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή πολύ. Άρη, πολύ κλάμα. Άρη, αλλά και. όλα μέσα. Και όλα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν σε τράβαγε από το χέρι κάτι? Ναι. Το εξαπέριχο, το συνεργείο. Νομίζω ότι αν κάτι είναι κοινό, όλα αυτά είναι η περιέργεια που έχω. Έχω μια μεγάλη περιέργεια για τα πράγματα. Ναι. Και αυτό με γοήτευε πάντα σε βαθμό που μπορεί να γίνω γραφικός. Δηλαδή το παθαίνω και στο μετρό, άμα δω μια φάτσα που έχει ενδιαφέρον, μπορεί να κάτσω και να τη χαζεύω ώρες σε βαθμό παρεξήγησης. Ναι, αλλά αυτό θα το πάρεις και το κάνεις στη δουλειά σου. Κάπου θα το χρησιμοποιήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, δεν είχα συνειδητοποιήσει, αλλά νομίζω ένα χαρακτηριστικό που το είχα πάντα. Πριν ακόμα γίνει κομμάτι της δουλειάς μου, η δουλειά μου βρέθηκε τυχαία στη ζωή μου. Εγώ δεν είχα σκεφτεί να γίνω ηθοποιός, έτσι. Ναι. Αυτό ήρθε τελείως τυχαία. Ναι, οπότε ναι. Τυχαία ήρθε και αυτή η τάση που είχα σαν παιδία, ας πούμε, ήρθε και έγινε εργαλείο για τη δουλειά μου. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αλλά ναι. Την περιέργεια την είχα. Δεν χαώθηκες ποτέ εκεί σε αυτήν την ηλικία που λες τι θα γίνω, τι θα κάνω? Όχι, μόνο. Επειδή είχες πολλά πράγματα. Είχα μια παράξενη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, καταλαβαίνω. Την είχε και η γενιά μας. Ναι, μια αυτή. Παράξενη εμπιστοσύνη. Μια... Ότι κάπως τα πράγματα θα έρθουν να μας βρούνε. Στο τέλος όλα καλά θα πάνε. Ναι, ναι, το είχαμε περισσότερο από τα νέα παιδιά. Αυτό δηλαδή όλα καλά θα πάνε. Δηλαδή δεν είχε κάποια να σκεφτεί ότι. Ακόμα και τα άσχημα δεν τα παίρνεις πολύ σοβαρά, γιατί δεν συνέβαιναν μόνο σε σένα. Τι άσχημα σου, τι άσχημα. Δηλαδή, σου, λέω τώρα αυτό το ναι. Παράδειγμα που αναφέραμε. Κι άλλοι είχαν φάει ξύλο, δεν ήμουν ο μοναδικός. Ναι. Δηλαδή, να σου πω, δεν ήταν ότι τις έφαγα εγώ και οι άλλοι ήταν στο πυρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
ήταν κάτι που αυτό το μενού, αυτή η αλληλογραφία, ας πούμε, ναι, υπήρχε συχνά πυκνά, ναι, στην, ναι, περιοχή και, στη, και στην εποχή μας, ας πούμε. Ναι. Σε τι είχες καμιά... Εντάξει, αυτό που λέγαμε πριν, το σύστημα αξιών στο σπίτι σου, με ένα πατέρα, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αυτό λίγο με αυτό το κομμάτι της δηλαδή, ηθικής... Δηλαδή, τιμωρία, έχει, όλο αυτό, ναι. Με έχει λίγο βασανίσει, για να είμαι ειλικρινής, γιατί... κάποιες καταβολές, ένα βιβλίο δηλαδή, μέσα σου αρχίζει και γράφεται, ξέρεις. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι με τη στάση αυτή, την τόσο αυτό, ήταν ένα κομμάτι που με έχει τυραννίσει πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Ναι, με έχει τυραννίσει πολύ είναι αυτό. Είναι τυραννιστικό. Δηλαδή, θα ήθελα να είμαι λίγο πιο λαμόγιο, για να σου είμαι ειλικρινής. Λες, ε. Είχες ευκαιρίες. Είχα πολλές ευκαιρίες, ναι, αλλά δεν. Τι κάνεις, ναι, την ευκαιρία εκείνη. Θα ζυγίζεις ή... Όχι, και ξέρω τον εαυτό μου εκ των προτέρων τώρα. Δηλαδή, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι πιο γενναίος. Δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι και θέμα, είναι κάρμα. Δηλαδή, πώς να σου πω. Ταλέντο. Ναι. Ταλέντο, ναι, το πιστεύω. Αυτό τώρα, γενναίος στη Λαμογιά, είναι. Ναι, ρε, θα ήθελες. Αλήθεια τώρα. Κοίταξε, υπήρχαν κάποιες στιγμές που θα ήθελα να μπορώ να έχω αυτή την ευελιξία που δεν, ναι, την, ναι, έχω. Ναι. Δεν την έχω. Δηλαδή... Δεν αισθάνεσαι καμιά φορά ότι κάπου γίνεται ένα πάρτι και εσύ. Ξέρεις, και εσύ θα. Όχι, να σου πω κάτι. Βρήκα πια τον τρόπο μου να περνάω καλά και μακριά από αυτό το πάρτι. Δηλαδή, αποφασίζεις πια και βρίσκεις τους. Κοίταξε, κάποια στιγμή κάποια πράγματα, όταν είσαι πιο πιτσιρικά, σε εγωιτεύουν, ας πούμε. Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι εγώ ήμουν και τυχερός, δηλαδή. Δεν καλά, πιτσιρικά και η παραβατικότητα σε εγωιτεύει. Φυσικά. Ναι, όλα σε εγωιτεύουν. Παραβατικότητα. Ενώ ότι ένα άλλο κόσμο που περνάει το μεσόωρο. Βρίσκεις την. Το που είσαι εσύ ακριβώς σε σχέση, ναι, με αυτό, ναι, το πράγμα. Αν έχεις μια συνειδητή σχέση με τον εαυτό σου, αυτό εννοώ. Όταν είπες στον παπά στο κοινό, θα πει ότι απογοητεύτηκε λίγο. Δεν χάρηκε πάρα πολύ. Θα περάσει το οικονομικό ταυτόχρονα. Α, ναι, ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Που εκείνος επήγε και στην πολιτική λίγο. Σου λέει τώρα, ναι, ναι. Και ηθοποιός τώρα ήταν λίγο στην αρχή. Μετά με τον καιρό το αποφάσισε. Μεγάλη στιγμή ήταν όταν είχε έρθει στο Αμόρε να με δει ο άνθρωπος. Έπαιζα στο θέατρο Αμόρε πάνω στον Περιστερώνα που είχαμε, το μικρό. Ναι, 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 ναι. Που ήταν 50 άτομα, ας πούμε, όλο και όλο. Και ήρθε ο Χριστιανός εκεί να με δει. Και τον βάλαμε πάνω και προς το τέλος του έργου με δέρναν, ναι, με σκοτώναν, ας πούμε, με πετάγαν σε ένα κυβότιο μέσα. Και μετά με κατουρούσαν κιόλας, με συγχωρείτε. Ναι, κατάλαβα. Το έργο ήταν τέτοιο. Το έργο ήταν τέτοιο. Και μετά κλείνα το κυβότιο και έμενα μέσα στο κυβότιο, ας πούμε. Και σου λέει κάτι, σε σπούδασα εγώ για να πάρω. Και ξαφνικά βλέπει ο άνθρωπος μέσα στην παράσταση. Συγγνώμη. Εμένα να με πετάει, να ανοίγω στον Παόλο. Να ανεβαίνει η άλλη να κατουρήσει, να με κατουρήσει. Και ανοίγει το παιδί, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μέσα στο τέταρτο. Το παιδί, εσείς, τι κάνει αυτή. Όντως τώρα. Ναι, και με κλείνουν στον Παόλο. Θα πάθει κάτι, ανοίξω τον Παόλο. Είσαι λίγο, τον Παόλο ρε παιδιά. Τον άκουγες. Ναι, βέβαια, τον άκουγα τον άνθρωπο. Ναι, αφού είχε αγχωθεί σου. Ευτυχώς. Τελείωσε. Ήσουν στον Παόλο, δεν φαινόσουν. Ήμουν στον Παόλο, δεν νομίζω ότι κάτι θα πάθω, γιατί ήταν κλειστά. Αλλά δεν είχε δει ότι από πίσω εγώ είχα ανοίξει, γιατί ξέρω ότι έχω μια δυσκολία με το τόσο στενά χώρο. Αλλά είχα από πίσω ανοίξει τον Παόλο που δεν το βλέπει ο μπαμπάς. Γιατί είμαστε και ταχυδακτυλουργοί, δεν είμαστε απλοί. Σε πέτυχε όμως επιτυχία και τέτοια. Ναι, ναι, όχι, μια χαρά. Σε μεγάλη επιτυχία ενώ σε... Εντάξει, νομίζω ότι άρχισα να το ζει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή ξέρω τον έβαλε. Ναι. Όταν ήμουν στο Κρατικό Θέατρο και έπαιξε στην σειρά του Δαλιανίδη Τρίτο Στεφάνι. Πότε. Ο πατέρας μου κάνει τον αυτόν που έχει φωτογραφική μηχανή. Υπάρχει μέσα στο. Υπάρχει, ναι, 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 ναι. Γιατί τον είχα στείλει, επειδή ήταν στις φυλακές του Γεντή Κουλέκη, ναι, και έκανε γύρισμα για, ναι, να τους βοηθήσει, να τους πει τι γινόταν εκεί τότε κτλ. Α, σαν σύμβουλος, ας πούμε. Σαν σύμβουλος, ας πούμε, τον, ναι, ναι, επιστημονικός. Οπότε πέρασε και από αυτή την εμπειρία, ας πούμε. Τον, ναι, τον βάλαμε και σε αυτή την εμπειρία. Υπάρχει πάντως, έχει από το πώς θα αναπτυχθεί. Τον έχουμε, ναι, έχουμε καταγράψει. Πώς σου φάνηκε. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα. Του άρεσε πιο πολύ που ήταν με τον κόσμο εκεί στο καφενείο και κέρναγε και έκανε τέτοια και αισθανόταν πάρα πολύ καλά με αυτό. Να σου πω, από το κατηχητικό τι σου έμεινε. Σου έμεινε κάτι από όλα αυτά. Κοίταξε, ήταν μια πολύ ωραία περίοδος. Νομίζω ότι κάπου εκεί όταν ψάχνω λίγο το παρελθόν, ας πούμε, που μπαίνει το θέατρο σε αυτήν την ιστορία, νομίζω μπαίνει κάπου εκεί στο κατηχητικό. Γιατί εγώ αυτά τα δύο δεν τα έχω πολύ μακριά το ένα με το άλλο. Ναι, είχε κάτι θεατρικό, ε. Γιατί υπάρχει αυτή η περιβόητη ιστορία της εξομολόγησης που για μένα είναι πάρα πολύ κοντά με τον ηθοποιό. Ναι. Ναι. Γιατί είναι κοντά για μένα. Ναι, μπορεί, ναι, ναι, να είναι, ναι, δικιά μου κουκουρουμπλάν, ναι, ναι, ας πούμε. Γιατί ο ηθοποιός, ας πούμε, πρέπει να κάνει αυτό που κάνει και αυτός που μπαίνει μέσα να εξομολογηθεί. Mm. Πρέπει να αφήσει κάπου την τροπή και να μπει μέσα και να καταθέσει, ναι, το καλύτερο από τον εαυτό του, είτε αυτό είναι άσχημο, είτε είναι ωραίο, είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, κατά μία έννοια, να, ναι, το μεταστοιχειώσει, ναι, σε κάτι και με την ασφάλεια ότι αυτό είναι παράσταση, ναι, να, ναι, το επικοινωνεί, ναι, στον κόσμο, αντί να φοβάται τον κόσμο, αλλά έχει την προστασία
της παράστασης, ότι ο θεατής λέει βλέπει μια παράσταση, άρα ναι. Το κατά πόσο αυτό σε αφορά πραγματικά προσωπικά ή όχι δεν μπορεί να το ξέρει ποτέ. Σωστά. Αυτή η διαδικασία ότι αφήνω την τροπή και μετά αφού φεύγω από τη σκηνή την ξαναπαίρνω και αφού βγαίνω από την εξομολόγηση την ξαναπαίρνω την τροπή μου μαζί, ήταν ένας δρόμος που μου φάνηκε πολύ κοινός αργότερα όταν το σκέφτηκα. Και ένα άλλο κομμάτι που νομίζω ότι το θέατρο εκεί μπήκε μέσα μου, ας πούμε, κάποιο τρόπο, ήταν ότι ο πατήρ Παύλος έκανε μια συγκλονιστική μεγάλη Πέμπτη. Το Πάσχα. Α, δηλαδή, ναι. Τι έκανε. Ο άνθρωπος σβήναν τα φώτα μέσα και ζούσε την λειτουργία σχεδόν σε επίπεδο μυσταγωγίας. Όπου ο άνθρωπος έπασχε. Δηλαδή, έφτανε, ξέρω εγώ, στο Σταυρό και έκλαιγε πραγματικά ψέλνοντας. Αυτό ήταν για μένα, ας πούμε, που το βλέπα απ' έξω, σε ένα επίπεδο ιδεών, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και πώς ένας άνθρωπος το βιώνει αυτό το πράγμα και το μεταφέρει στο περιβάλλον, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ήταν πολύ πνευματικό για σένα. Πνευματικό, αλλά είχε βρήκε υπόσταση σε μένα κάπου αργότερα στο θέατρο. Ναι. Θα μου πεις, δεν είδαμε ποτέ να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι, ναι. Αργά ή γρήγορα μπορεί να το κάνω. Δεν ξέρω. Δηλαδή πήγαινες να εξομολόγηση ή έκανες μικρός. Όχι, ντρεπόμουν πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Όσες φορές πήγα να εξομολογηθώ, έκλεινε η φωνή μου. Μια άλλη φορά χρειώσει πάρα πολύ. Άρα δεν μίλαγε. Αισθανόμουν ότι είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός. Οπότε δεν. Τι αμαρτωλός σου να και εσύ. Έτσι αισθανόμουν τώρα. Σαν παιδί, εγώ αισθανόμουν ότι αυτές οι αμαρτίες μου είναι τραγικές που έχω, ας πούμε. Γιατί σε βάζει. Η εξομολόγηση είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα όταν είσαι μικρός. Έχεις κάνει. Και είναι και έχω κάνει μια φορά. Και μου λέει τι αμαρτία. Δεν θυμάμαι, δεν είχα. Λέω έκλειψε ένα τσιγάρο, μου είχε πει. Πάρα πολύ κακό μου λέει. Σου είπε καμπάρι. Ναι. Δεν ξαναπήγα. Αυτό είναι μία και τελευταία. Αλλά ήταν αυτό το. Ένιωσα ότι ναι, ότι κάπως με τιμωρείς πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή για κάτι. Δεν ξέρω, εγώ τρεπόμουν τόσο πολύ κακομίρι που δεν πήγαινε και το σκεφτόμουν από το δρόμο. Έλεγα πω παραγγελία που στάτε από εδώ. Και μου έδωσε μόνο χλίση, έχω δεν πάρει. Δεν σκεφτόμουν να πει ψέμα. Τη γλίτωσε δηλαδή. Τη γλίτωσα, δύο-τρεις φορές τη γλίτωσα. Δεν έκανε ποτέ. Έκανα αργότερα πάρα πολύ στο Άγιον Όρος. Όταν... Άντε, κάνει σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Όταν έτυχε στη Μονή Παντοκράτορος να είναι ένα συμμαθητής μου εκεί και ήταν η αναγνώριση της Ηλέκτρας. Που είχαμε δεν, πολλά χρόνια. Ναι. Και βρεθήκαμε. Ήξερες ότι είναι εκεί. Όχι, δεν είχα ιδέα. Τον είδες τυχαία. Και δεν τον γνώρισα γιατί με τα μουσια και άλλο όνομα και άλλα αυτά. Πού να πάει το μυαλό μου, δηλαδή. Ναι. Και είχαμε την αναγνώριση της Ηλέκτρας εκεί πραγματικά. Που ήταν καταπληκτικό γιατί μετά πιάσαμε. Την κουβέντα, ξέρεις, και ήταν μαγικό, μαγείρευε, ήταν και συγκλονιστικός μάγειρας. Ναι. Είναι φοβερός ψάλτης. Είναι πιο δύσκολο να εξομολογηθείς έναν άνθρωπο που... Δεν εξομολογηθείς αυτόν, στον ηγούμενο εξομολογηθείς. Σε αυτό δεν θα πω ποτέ. Αυτός μου το κανόνισε και με ξύπναγε κάθε πρωί, ας πούμε, για να είμαι εκεί απίκο, να περιμένω. Σε σκήτη ή σε μοναστήρι. Σε μοναστήρι, σε μοναστήρι. Και πώς ήταν η εμπειρία αυτή. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Δηλαδή, όντως άδειασε. Αισθάνθηκες ότι πήρες μια κάθαρση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ξέρεις, είναι και μεγάλη κουβέντα το τι είναι αμαρτία. Τώρα δεν θέλω να το παρακάνουμε γιατί θεωρείς κανείς ότι κάνουμε προσελητισμό. Δεν προσελητίζουμε. Ναι, αλλά το, γιατί σε προσωπικό επίπεδο σε εκείνη τη φάση της ζωής μου ήταν πολύ πολύτιμο. Ναι, και από τότε δεν το έχεις ξανακάνει. Όχι. Αλλά αυτό έτυχε. Ήταν η στιγμή, ήταν η περίπτωση, ήταν η φάση. Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, είναι και το κλίμα εκεί όταν πας. Ήταν και το κλίμα που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι κρίμα που δεν μπορούν να πάνε γυναίκες, βέβαια, αλήθεια είναι. Γιατί είναι ένα συγκλονιστικό τοπίο, συναντιέσαι με την αρχιτεκτονική, με την τέχνη, με τη φύση. Γενικά τον εαυτό σου τον βάζει στην κατηγορία άνθρωπος θρήσκος ή όχι. Όχι, δεν με βάζω σαν. Ναι. Νομίζω ότι με βάζω, είναι αυτό που είπες. Τι είναι ακριβώς. Είμαι έμεσα που έχω conditioner, τα έχω όλα και συμφέρον. Ναι. Δηλαδή. Εννοώ ότι όλα αυτά που μας συνθέτουν, εμάς σαν Έλληνες το θεωρώ ότι είναι τεράστια κληρονομιά και μεγάλη πρίκα και δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Mm. Δηλαδή, το ότι υπάρχει, ας πούμε, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν είναι κάτι που θα πω διαλέγω εκείνο, πετάω το άλλο. Ναι. Όλα μαζί. Αυτό είναι εγώ, όλα μαζί. Όλα μαζί. Ναι. Δηλαδή, και αυτό το κομμάτι γιατί με συνθέτει, και το χωριό του πατέρα μου γιατί με συνθέτει, και οι φίλοι μου πάνω και εδώ και παντού, γιατί είμαι όλα αυτά. Ναι. Εσύ όταν ήρθες Αθήνα, εσύ ήρθες μόνος σου, Φάνη. Μόνος. Ενώ χωρίς φίλους, χωρίς ανακολλητό. Είχα εδώ κάποιους φίλους, αλλά μόνος μου, ναι. Βρέθηκες άνεργος ποτέ, ενώ μια σεζόν να μην έχεις δουλειά. 100% άνεργος όχι, δεν βρέθηκα, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρξε ένα διάστημα που καθυστέρησα να ξεκινήσω. Ή έκανες άλλη δουλειά, πιθανότατα. Έκανα άλλες δουλειές, αυτά, αλλά άνεργος, αλλά πολύ γρήγορα βρήκα ρυθμό. Ήμουν τυχερός, νομίζω, είχα Άγιο. Είχες. Ναι, είχα Άγιο. Όταν ήρθα στην Αθήνα, ο Άγιος μου λεγόταν Κώστα Τσιάνος. Α, ναι. Γιατί χάρη σε αυτόν, έφυγα από το κρατικό θέατρο, πήρα την αποζημίωση μου από το κρατικό θέατρο. Όχι, δεν πήρα την αποζημίωση. Μου έκανε ανανέωση συμβολίων, του ζήτησα να φύγω. Έφυγε αυτός από το κρατικό θέατρο και ξεκίνησα να δουλεύω με τον Τσιάνο
στην Αθήνα. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος είχε ανανεώσει το συμβόλαιό μου, γιατί ήξερε τι δουλειά. Γιατί μου είπε, ρε παιδί μου, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Να γυρίσει εδώ. Ναι, ναι. Μα εδώ είσαι χρήσιμο, σε χρειαζόμαστε. Μα πόσο σημαντικό να έχει έναν άνθρωπο που σου δίνει την καβάτζα. Όχι, πώς το αυτό λένε. Το θεωρώ μεγάλη γενναιοδορία από τη ζωή. Τον ευχαριστώ, ναι, ναι, πάντα, και πάντα τον ευχαριστώ τον Κώστα Τσιάνο, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν η αφορμή να ξεκινήσω την καριέρα μου στην, ναι, Αθήνα και να βρω έναν ωραίο τρόπο να γίνει μεταφορά μου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ναι, ναι. Κατάλαβες, θα σου πω. Δηλαδή, και δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ναι. Δεν τον ήξερα. Δηλαδή, είναι. Και για μένα υπήρξε, ας πούμε, μια πολύ καταλυτική φυσιογνωμία, ναι, σε αυτό το κομμάτι, ναι, που έλεγες. Δεν σκεφτόσουν να μείνεις εκεί, Θεσσαλονίκη, ή ήθελες να φύγεις? Ναι, ήθελα να γυρίσω πίσω. Άπαξ και φεύγεις. Είναι πολύ δύσκολο το να γυρίσεις πίσω. Και εγώ το αισθάνθηκα. Θα αισθανόμουν ότι. Ότι τι, ότι μπορεί να πούνε ότι δεν τα πούνε. Ότι απέτυχε. Ναι, ναι, ναι. Σε προσωπικό. Όχι, τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τα πούνε οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει γενικώ, για να είμαι ειλικρινή. Προσωπικό ήταν το θέμα. Είχε βάλει την deadline όμω. Κανένα deadline δεν είχα βάλει. Εγώ είχα πει, αν δεν γίνει αυτό, θα φύγω. Δεν θα γύρναγα πίσω, θα πήγαινα σε άλλη χώρα. Ναι. Αν δεν θα γύρναγα πίσω, δεν θα γύρναγα. Θα γυρίσω τώρα πίσω, αλλά τότε δεν θα γύρναγα. Ναι. Ίσως επειδή ήμουν και πολύ εγωιστής, ίσως επειδή ήμουν και πεισματάρης, είμαι και πόντιος, όλα αυτά παίζουν μαζί μου. Προφανώς, κάπως. Ένα κράμα λίγο ενισχυτικό. Μα συνθέτουν σαν, ναι, προσωπικότητα. Ναι. Μπορεί, αλλά όχι, δεν θα γύρναγα. Τώρα για ποιους λόγους θα γύριζες? Θα γύριζα για τη μητέρα μου, για τους φίλους μου, για την αδερφή μου. Ναι. Για μια νοσταλγία που με πιάνει με την πόλη μου. Ναι. Όσο μεγαλώνουμε. Ναι, ναι, με πιάνει μια νοσταλγία. Όσο μεγαλώνεις είναι πιο έντονο. Πολύ πιο έντονο. Ναι. Και επειδή η γειτονιά μου δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα σε επίπεδο εικόνες, παλιά λάχανα αγορά. Ναι. Αρχές Αγίου Δημητρίου, Καφαντάρι, πάνω από το Βαρδάρι, με δικητήριο εκεί. Αυτό εδώ είναι το. Πάνω από το Βαρδάρι εννοείς με το που μπαίνεις στην πόλη. Ναι, 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 πάνω από το Βαρδάρι ακριβώς, αρχές Αγίου Δημητρίου. Μέχρι το δικητήριο, ας πούμε, είναι η γειτονιά μου. Αυτή, ναι, η γειτονιά μου. Ξεκινώντας από το Βαρδάρι κάτω, ναι, ναι, μέχρι το δικητήριο, εκεί ήταν τα λιμέρια μου. Ναι. Του Φουμουρατίζου. Ο Βαρδάρης είχε τότε. Ήταν ναι, βέβαια. Φορτισμένος. Υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή η ενσάνση. Υπήρχε και, ναι, ο, ναι, κινηματογράφος Λαϊκών. Θυμάσαι, αν δεν ξακουστά εσύ, ναι, είσαι πιο μικρή, πολύ πιο μικρή. Τι είναι αυτό? Ήταν ένας κινηματογράφος που έχει δύο ταινίες, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτά, και έχει και καράτε. Ο Φάνης για το καράτε πήγε. Ναι, ναι, εγώ για το καράτε πήγαινε. Μόνο γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ οι πολεμικές τέχνες. Στο ενδιάμεσο είχε αυτές τις ακατάλληλες. Είχε και έκανες και την περατσάδα σου. Έκανες και μια έρευνα αγοράς, δηλαδή στην κυκλοφορία, ρε παιδί μου, ας πούμε, στην περιοχή. Μετά ήρθαν κάτι ασθένειες και τα λοιπά που εμφανίστηκαν εκείνη την εποχή του AIDS, ας πούμε. Εκεί εξαφανιστήκατε. Εκεί κλείσαν τα μισά τότε απότομα, τα μισά μισή γεωναχή τη περιοχή. Κλείσαν, ας πούμε. Εκεί πάνω στο Βαρδάρι, ναι, ναι. Διάβαζα, είδα ένα podcast που μιλούσε για εκείνη την υπεροχή, Οδό Αφροδίτης, αυτά, ναι. Ήταν ένα podcast που το άκουσα τώρα τελευταία, για τη Θεσσαλονίκη, μπράβο, που έλεγε, ναι, 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 για την ερωτική Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Και τώρα τι νοσταλγείς από όλα αυτά? Κοίταξε, πάντα, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, ναι, που λέμε, που έρχονται τώρα, είναι ένα κομμάτι που πάντα το νοσταλγώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν πάντα μαζί με το φίλο μου τον Άγγελο που λέγα, ναι, πριν. Ναι. Μεγάλη χάρη του σήμερα, τιμητική. Ο Άγγελος έχει πάρει. Έχει πάρει, ναι, έχει πάρει και εγώ δεν ξέρω. Μια μέρα να έρθει με τον Άγγελο. Ναι. Σηκωνόμασταν από τις 6 ώρα το πρωί για να πάμε που μου τα κάλα, τα ξέρεις, ναι, τώρα. Και φεύγαμε το πρωί και είχαμε και δικά μας πελατάκια και ήταν όλο το. Ποιοι ήταν πελατάκια σας? Είχαμε χτίσει μέσα στα χρόνια γιατί ήμασταν αξιόπιστοι. Δεν ήμασταν από την Κιόπη. Νομίζω ότι το ξανά πει. Δεν το έχω πει σε άλλη εκπομπή, ίσως. Δεν ξέρω, θυμάμαι. Εδώ το έχω ξαναπεί, ναι. Ναι, σε εσάς δεν θυμάμαι. Γιατί τα λέω παντού είμαι τέτοιο. Καλά, αυτή τη ζωή. Όχι, στην Αθήνα είχε πει κάλαντα πιο επίση. Και στην Αθήνα δεν έλεγες κάλαντα. Στην Αθήνα μεγάλο όχι, σάζεται. Κάλαντα δεν έχω πει στην Αθήνα. Α, δεν έχεις πει. Στη Θεσσαλονίκη έχω πει κάλαντα φουλ. Και σηκωνόμουν και το σέρβις ήταν πολυδιάστατο. Δηλαδή είχαμε πελατάκια που τους είχαμε σταθερά. Δηλαδή θα περνούσαμε από αυτούς πάντα, ξέραν χρόνια. Όχι άσχετοι άνθρωποι. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους. Είναι σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί χρόνια με αυτό το ντουετάκι Άγγελος και εγώ, ας πούμε, ήταν φαρμακερό. Όχι, κάναμε το σέρβις, ας πούμε, μας ζητούσαν κάτι ο πελάτης, την επόμενη χρονιά το είχαμε. Δηλαδή, ένας πελάτης, ας πούμε, λέω τώρα, ήθελε ποντιακά. Ποντιακά την επόμενη χρονιά. Πώς πήγα τα πάντα. Ποντιακά, τα θυμάσαι. Χριστός γενέθεν, χαρά στον κόσμο. Χαγκαλίν ώρα, καλή ημέρα. Χαγκαλό παιδί, νοψέ γενέθεν. Το θυμάμαι από τότε. Ναι, φαντάζομαι. Πουλήσαμε, κάναμε καλή δουλίτσα. Οπότε σα έδινε παραπάνω. Μετά όλο έλεγε, άμα που λέγει και λαχεία, έβαλα και την πίσνα λαχεία. Κανονικά, κρατικό λαχείο κτλ. Ήμουνα γενικώ, έκανα μια αναβάθμιση τότε στο λογισμικό τη εταιρεία και πήγα πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά κούβε το μυαλό σου.
Τον υστέρων δηλαδή... αυτό κατάλαβα. Τότε νόμιζα ότι είμαι πίσω. Περνάνε τα χρόνια και κατάλαβα ότι ήμουν μπροστά. Ναι, θέλω να πω το δούλευε, το πάλευε. Ναι, ναι, φουλ, φουλ, φουλ. Και δουλεύαμε και τα απογεύματα στα καφενεία. Κάναμε δεύτερη παροχή, ήταν καινοτομία δικιά μας. Α, το απόγευμα. Ναι, γιατί αυτό, αυτό είναι που λένε, ξέρεις, innovation. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε και μαζί πάλι με τον συνέτερο, ας πούμε, που πηγαίναμε και κάναμε το παιχνίδι μας και λέγαμε κάλαντα στα καφενεία και λέγαμε καλά, τα πάμε το πρωί. Το απόγευμα είναι διαφορετικά. Αυτές τις ιστορίες τις λες τα αγόρια σου. Μιλάτε, τα λέτε όλα αυτά. Αυτά τώρα λίγο τα βρίσκουν και λίγο. Μπορεί να τα βρίσκουν και λίγο γραφικά σκέψη τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, κάλαντα. Δεν έχουν πει. Μωρά, μικρά ίσως. Μπορεί σε κάνα παππού, καμιά γιαγιά. Ναι. Τώρα, αν θα τους στείλουμε κάπου, αλλά αν θα θέλαν κιόλας, αλλά δεν έχουν πάει. Εγώ τη βγάζω τη δικιά μου. Σε ποιο γενναία. Πάω μαζί. Να πας μαζί. Είναι μικρούλα όμως. Όχι, είχα βρει τις προάλλες και δύο παιδάκια που δεν είχαν. Δεν τους ανοίγανε. Εγώ στη δική μου εποχή δεν λέγανε κορίτσια κάλαντα. Ναι, το ξέρεις αυτό. Ναι, το πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Και εμείς δεν είχαμε πολλά κορίτσια. Όχι, εγώ είχα βρει και δύο παιδάκια στον δρόμο που ήταν ξέμπαρκα, τέλος πάντων, και αυτά. Και τους λέω, ελάτε να κάνουμε ένα συνδυασμό, γιατί πιο πολύ πιο καλά. Ναι, ναι, ναι. Και τους πήρα και τους τρεις. Και κάθομαι εγώ διακριτικά. Άμα δω ότι αυτός που ανοίγει την πόρτα ανησυχεί που βλέπει τρία παιδιά, εμφανίζομαι και κάνω ένα γεια σας. Είμαι και εγώ εδώ. Αλλά βέβαια αυτά. Πριν κάνουν εκπομπή, τώρα δεν ξέρω, θα είναι λίγο περίεργο. Αν τέλος πάντων, γεια σας. Αλλά αλλιώς πάω εγώ διακριτικά στην άκρη και τα αφήνω μόνα τους. Πάντως... Στη γειτονιά, στους ξένους όμως, όχι στους συγγενείς, δεν μετράει. Κοίταξε, πάντως αυτό που ζήσαμε εμείς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το εαυτό μου να ξυπνάω το πρωί μέσα σε μια πόλη που να είμαι τα λαμπάκια, ξέρεις. Πρωί-πρωί με το κρύο βγαίναμε. Ναι, μήπως τα έχουμε ερωποιήσει εμείς. Όχι, ρε, έτσι, ωραία ήταν. Όχι, κοίταξε, δεν τα έχουμε. Εμείς περνούσαμε ωραία. Μπορεί σήμερα τα παιδιά μας με αυτή την εικόνα να λένε τον κακομοίρη. Μωρέ, τι έκανε, εγώ δεν ξέρω το πρωί, μα είπε καλά. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, γιατί αυτό πέσει σε συνδυασμό και με μια οικονομική δυσανεξία. Έτσι, διότι ήθελε ένα πατερονάκι, τον κοίταζε πόσο καιρό στη βιτρινά, έλεγε στον παπά. Αφού το πατερονάκι, πόσο κάνει, δεν παίζει το πατερονάκι. Οπότε περίμενε να έρθουν τα Χριστούγεννα, να έρθει το. Να το συμπληρώσει. Δεν ξέρω εσεί πώ το ζει, γιατί εγώ δεν έκανα, ξέρω, κολέγιο, δεν προλάβα. Καταλαβαίνετε. Με στέλνανε, αλλά δεν με παίρνανε. Δεν προλάβα. Εμεί κάναμε το άλλο, αυτό το college που είχαμε το δικό μα εκεί. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, για να πάρουμε ένα παντελόνι, ήταν γιορτέ. Μία τη σεζόν και το Πάσχα ήταν βασικά πράγματα που περίμενε ότι εκεί θα συμβεί. Οπότε, όλα αυτά είχαν μια προσδοκία. Έρχονται τα Χριστούγεννα και μια αξία. Επειδή λέει το κουφά. Μια αξία. Τα κάλαντα. Τα παιδιά σου σε ρωτάνε για τα παιδιά. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μια απορία. Όχι, όχι για τα κάλαντα. Γενικά σε ρωτάνε. Με ρωτάνε, ναι, αλλά όχι για αυτή την περίοδο τη ζωή μου. Εντάξει, μην ξεχνά ότι εγώ ζω στην Αθήνα πια, δεν ζω στη Θεσσαλονίκη. Καλή μόνο, αλλά δεν σε πάω πω ήσουν μικρό. Μιλάτε για τα παλιά. Όχι, δεν πολύ μιλάμε, για να σου είμαι ειλικρινής. Δεν έχει τύχει να κάνουμε κουβέντες και δεν πολύ συζητάω κι εγώ για το παρελθόν. Τώρα τα συζητάμε εδώ, γιατί. Εγώ, επειδή ούτε εγώ τα συζήτησα με τον παπά. Είσαι κοντά μου ηλικιακά, γι' αυτό αλλιώς τα λέγαμε. Επειδή ούτε εγώ τα έχω κάνει και έχω μετανιώσει πάρα πολύ άσχημα. Που δεν ρώτησε τον παπά. Που δεν ρώταγα. Που διακριτικότητα. Όχι, εγώ ήξερα για τον γονεί μου, για τον πατέρα μου, για τα παιδιά μου. Ήξερα, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Πολλές πληροφορίες, λεπτομέρειες που δεν τις ρώτησα ποτέ. Και ξέρω, πάντω θα σου πω κάτι, όλο αυτό το κομμάτι αισθάνομαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί δεν αισθάνομαι ότι μου έχει λείψει κάτι. Δηλαδή, τα έχω ζήσει όλα αυτά που έπρεπε να ζήσω, δηλαδή στις φάσεις αυτές που θα έπρεπε να τις ζήσω, τα έχω ζήσει και νιώθω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, κάνοντας την αναγωγή στο παρελθόν πολλές φορές, λέω: τι ωραίο, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι άλλος. Ναι. Ότι κάποιος άλλος ήταν σε αυτές τις ιστορίες και ότι εγώ δεν ήμουν ο κεντρικός ήρωας. Απλά μου τα έχουν πει και μέσα στα χρόνια τα έκανα δικά μου. Δηλαδή, έχω φτάσει και σε αυτή τη διαδικασία. Λέω: σίγουρα τα έχω ζήσει, ρε παιδιά. Μήπως κάτι. Και όντως τα έχω ζήσει, ναι. Υπάρχουν πράγματα που δεν θα έλεγε στα παιδιά αν σε ρωτούσαν. Σίγουρα, ναι. Ή πράγματα για τα οποία δεν είσαι πολύ περήφανος. Ή πράγματα που δεν θα τους δώσουν τίποτα το να τα ξέρουν. Ναι. Ναι. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχουν πληροφορίες που δεν σε πάνε παρακάτω. Ναι, σωστά. Ναι. Ναι. Γιατί να τα πω. Ναι. Α σιωπήσω. Πρέπει να είσαι λίγο ηρωποιημένος, ας πούμε, στα μάτια τους. Δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω. Και τι ηρωποιημένος να είναι. Δεν ξέρω. Να δείξεις τον ιδανικό έκτος. Η πραγματικότητα, με βλέπουν και με το σόβρακο στο σπίτι. Ναι. Οπότε πόσο ήρωας, ας πούμε. Καταλύτε. Συναισθηματικά, σε έχουν δει να κλαις. Ή να είσαι ευάλωτος. Εντάξει, να κλαις, μπορεί να μην κλαις σαν άνθρωπος, αλλά... Ναι, ναι, αυτό. Να είσαι τρομαγμένος, φωτισμένος, ευάλωτος. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι. Πραγματικά, το σκέφτομαι, ψάχνω, κάνω ένα random τώρα στο κεφάλι μου, αλλά μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Η αλήθεια είναι ότι... μπορεί, ναι, μπορεί. Αυτοί το ξέρουν. Δηλαδή θα σου το πούνε αυτοί. Εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να το έχω καταλάβει. Η Άννα.
Η Άννα τι. Είναι διαφορετική από σένα, εννοώ. Καμία σχέση δεν έχουμε. Είμαστε τελείως άλλοι άνθρωποι. Τι πόση πιο συναισθηματική. Η Άννα είναι πιο συναισθηματική από μένα. Εγώ μοιάζω να είμαι πιο συναισθηματικός. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πιο... Ανάποδα είμαστε, ναι. Η Άννα είναι πιο... Αλλά και πιο κάπως πιο δομημένη. Δεν το συζητάμε. Άμα δεν είχαμε για την Άννα θα είχαμε καταστραφεί. Τι εννοείς. Θα είχατε ρεύμα, ας πούμε, σπίτι. Αν ήταν η Άννα. Θα είχατε ρεύμα. Τέρμανση. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ αφηρημένος. Σε βαθμό τραγικό, ναι. Αν δεν ήταν η Άννα, ας πούμε, και εντάξει, να ανέχεται και όλο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ένας άνθρωπος φύγει από το σπίτι και γυρνάει άλλες 4 φορές κάθε φορά και όλοι τον περιμένουν ότι θα ξανάρθει, δεν υπάρχει πιθανότητα. Έφυγε και όλοι είναι. Θα γυρίσει. Ξέρει το κινητό σου. Ξέρει, το... Άντα το κινητό εκείνο, ξαναφεύγω. Αχ, ναι, δεν πήρα αυτό, ξαναγυρίζω. Έχω φύγει μετά, πέρα, σταματάω. Το παρκάρω, ξαναγυρίζω. Έχω αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι τραγικός, ας πούμε. Δεν. Αφού θυμάμαι και πάω τον εαυτό μου κάπου και αυτό είναι πολύ καλό. Δεν είναι ότι. Την έχει φτάσει ποτέ μέχρι εδώ. Με τον εαυτό μου ποτέ είμαι πάρα πολύ πίσω. Όχι εσύ, αν. Για τους άλλους σίγουρα μαζί μου, ναι, ναι. Δηλαδή, με φαντάζονταν, ας πούμε, στη σούβλα κάποια στιγμή, δηλαδή, ναι. Ξέρεις, και να είμαι πάνω στο πασχαλινό τραπέζι με ένα μήλο. Εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνεις και όλα τέλεια. Ναι, δεν τα κάνω. Έχω θέματα, έχω κάποια κουσούρια, εντάξει, δε. Αλλά αυτό βοηθάει, ξέρεις, έχω ρογμές, ναι. Αυτό το λούτρινο τοπίο, ναι, ναι. Έτσι, υπάρχουν κάποιες ρογμές, αλλά αυτό, ας πούμε, εντάξει. Σε τι είσαι πραγματικά καλός, νιώθεις ότι είσαι κορυφαίος. Υπάρχει κάποιο τομέα, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Κορυφαίος. Κορυφαίος. Να πεις ότι εκεί, ρε παιδί μου, ναι. Μου δίνω άριστα, μου δίνω 10. Δεν ξέρω. Εγώ εκεί που θα ήθελα να μου δώσω 10, ναι. Είναι ότι έχω ζήσει αυτή τη ζωή. Αυτό θα μου δώσω 10. Ναι. Μην ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Mm. Καλά, και νέος εις έχεις ακόμη να ζήσεις. Όχι, τόσο, αυτό ναι. Θέλω. Θέλω αυτό το δώρο που μου έχουν δώσει, αυτό το bonus, εννοείς, ναι. Να το απολαύσω. Αυτό είναι ο παράδεισος για μένα. Δεν περιμένω να πάω σε κάποιον άλλον. Θέλω αυτή τη ζωή να τη ζήσω στο έπακρο, γιατί είναι ένα δώρο που μου κάνανε, το οποίο δεν θέλω να περάσει έτσι αυτό το δώρο. Αυτή η σκέψη πότε προέκυψε, γιατί είναι μια όρημη σκέψη που συνήθως προκύπτει μετά από κάτι. Από μια απώλεια. Νομίζω από... ότι. Κοίταξε, αυτό έγινε πιο συνειδητό. Εκφράστηκε σε λόγο. Σαν στάση υπήρχε πάντα. Ναι. Αλλά δεν ήταν συνειδητό, δεν είχε γίνει λόγος, δεν είχε πάρει μορφή. Δεν χρειάστηκε κάποια φορμή δηλαδή για να νιώσεις έτσι. Απλά υπήρξαν πράγματα που μου επιβεβαίωσαν την αρχική μου τάση. Ναι. Ναι. Όταν αποφασίσατε με την Άννα ότι εμείς οι δυο πρέπει να κάνουμε οικογένεια, ήταν και να διαλέγεις τον άνθρωπο που σε κάπως σε υποσυνείδητα, ρε παιδί μου. Γιατί ερωτεύεσαι και παντρεύεσαι προφανώς, αλλά υποσυνείδητα να διαλέγεις και έναν άνθρωπο που οποίος... σε συμπληρώνει. Όχι έχει αντίθετος, αυτά που δεν αλλά... έχεις ναι. Και αυτά. Ήταν πάρα αυτά... πολύ γρήγορα για να τα είχα σκεφτεί όλα αυτά. Ναι, ναι, έγινε πολύ. Εμείς τον 1,5 μήνα περιμέναμε το γιο μας. Ναι. Άρα συμπληρώνω. Άρα εσείς δεν γνωριζόσασταν. Ακριβώς καθόλου. Δεν γνωριζόσασταν. Καλό είναι αυτό. Τελικά. Με, αν, κοίταξε, αν σκεφτείς ότι οι περισσότερες σχέσεις τελειώνουν, ξέρω εγώ, στα 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια, εμείς είμαστε 16 χρόνια μαζί, ας πούμε. Ναι. Όπως και να έχει το μέλλον μας ή τα 16 χρόνια, ας πούμε, ναι, νομίζω ότι εγώ δεν είχα μεγαλύτερη σχέση στη ζωή μου. Ναι, ναι. Άρα με κάποιο τρόπο αυτή η σχέση τα 16 χρόνια νομίζω είναι ότι πολύ είναι από μόνα τους. Δεν... Τα πρώτα χρόνια είπες, τι πάμε να κάνουμε τώρα, το είπατε. Δεν με απασχόλησε ποτέ. Μη ούτε μεταξύ σας. Όχι καθόλου. Είπατε πάμε και ήσασταν συνειδητοποιημένοι ότι πάμε. Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Γιατί ήταν για να γίνει, ξέρω εγώ, ναι, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα. Τύχη. Έχω μια εμπιστοσύνη, θέλω να σου πω, στη ζωή. Ναι. Στη ζωή. Ναι, αυτά και σωστά. Τα φτιάχνει η ζωή. Εγώ δεν τις αντιστέκομαι. Τις κάθομαι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή με τέτοια περίπτωση. Ναι, γιατί και πολλές ερωτήσεις. Είμαι εύκολος, εύκολος. Το κατάλαβα. Δηλαδή, σε αυτά παραδίνομαι. Δεν είναι ότι θα αντισταθώ πολύ. Δηλαδή, θα σκάτω ζώρικο. Δεν τον κάνω. Όχι, όχι. Αλήθεια. Όχι, άμα σε θέλει η ζωή να κάθεσαι. Άνετος είσαι, εύκολος. Να σου πω σε αυτή την παράσταση τώρα, η οποία είναι καμία σχέση τώρα με άλλα πράγματα που έχει κάνει. Πότε ξεκινάτε καταρχάς. Ξεκινάμε την Παρασκευή 15 του μηνός. Στο θέατρο. Στο θέατρο Αλάμπρα. Στο ανακαινισμένο θέατρο Αλάμπρα. Γιατί είσαι ο τρίτος τοπιός που έρχεται από αυτή την παράσταση και ακόμα δεν έχετε κάνει πρεμιέρα. Δηλαδή. Ναι, ναι, το πάμε σιγά σιγά έτσι λίγο. Γιατί θέλουμε λίγο να ανεβάσουμε λίγο τις προσδοκίες. Το χτίζετε. Το χτίζουμε, αλλά θα αποζημιώσουμε. Κοίτα, το κοινό. Αργήσατε να κάνετε πρεμιέρα. Αργήσαμε γιατί είχα εγώ πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ναι, μας το έλεγε Βελίνα. Εσύ κάτσε με το μαέστρο. Με το μαέστρο και είχαμε και τη σχολή στον Αντένα και αυτά. Ήταν... Τελείωσες με αυτά. Με το σχολείο δεν έχω τελειώσει. Συνεχίζει η σχολή, αλλά ο κύκλος των γυρισμάτων στο Μαέστρο έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος. Έχουμε ένα δεύτερο κύκλο γυρισμάτων, Μάιο-Ιούνιο, που θα ολοκληρώσουμε τη σειρά. Όπου θα χρειαστεί να πας πάλι παξού. Θα ξαναπάω, ναι, βέβαια.
Πότε? Μάιο-Ιούνιο. Μάιο-Ιούνιο σου λέει. Δεν σου είπα ότι το Μαέστρο θα παίξει 4 επεισόδια τώρα και 4 μετά. 6 τώρα. Α, 6. Και 4 μετά. Τα 4 όμως πολύ μετά από ό,τι κατάλαβα. Αν δεν γυριστούν το Μάιο-Ιούνιο, θα παίχτουν του χρόνου. Τον Οκτώβριο, ας πούμε. Ναι, άρα πολύ μετά είναι. Δεν είναι και πάρα πολύ μετά ο Οκτώβριο. Δεν είναι πολύ μετά, δεν ξέρουμε πότε θα είναι την πρώτη προβολή. Υπολογίζουμε κοντά στον Απρίλιο. Εντάξει, ναι. Οκ. Αλλά είναι. Χορταστικό. Είναι, ναι, και 10 επεισόδια πιο πολλά από τα άλλα δηλαδή. Και μπορεί να γίνει πάρα πολλά ποτέ, δεν ξέρει. Μακάρι. Είσαι πάρα πολύ ωραίο το Μαέστρο. Είσαι εξαιρετικό. Όχι, είσαι. Όχι, φανεί σοκαριστικό. Αν δεν σε ξέρει κανεί, θα λέγει Παναγία μου. Τι κάθαρμα. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά ταυτόχρονα. Να κάνεις πρέπει να την κάνει. Ταυτόχρονα και κάπου. Ναι. Τι κάπου, βλέπει το φάνη. Θέλω να πω ότι είναι. Δεν το βλέπω, δεν βλέπω το φάνη. Βλέπω όμω και την αγωνία του να γίνει αγαπητό. Να τον υποστηρίξουν τα παιδιά του, η οικογένειά του. Νιώθει ότι αυτό προσφέρει κάπου. Έτσι είναι. Όχι στο Μαέστρο, okay. Είσαι. Αλλά αυτό είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Χριστόφορος ο Πακαλιάδης, τι είναι από ψέματα. Και τον ευχαριστώ, τον ευχαριστώ πάντα. Δηλαδή, ο Χριστόφορος για μένα αυτό το δώρο του, ας πούμε, είναι. Τι να πω. Και γι' αυτό και η αγωνία μου ήταν και τα νεότερα παιδιά που βλέπω τώρα και στα πλάνα. Γιατί αυτοί ξεκινάνε με αυτό και θα φαντάζω ότι θα είναι αυτό. Όχι. Όχι. Έχω. Εννοώ το αυτό θα είναι. Ναι, θα είναι όλες οι δουλειές έτσι. Ότι όλες οι δουλειές έτσι. Δεν είναι όλες οι δουλειές έτσι και δεν ξέρουμε αν θα είναι. Μακάρι. Όνειρο ζωής. Μακάρι να βγουν από εδώ και πέρα η ελληνική μυθοπλασία να είναι σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι. Το εύχομαι, ταξίζουμε. Επειδή είσαι και πολύ ωραίο και πολύ σεξι στη σειρά. Πήρε μηνύματα από. Δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook, οπότε δεν ξέρω. Κρίμα και παίζει και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο νομίζω παίζει. Ναι, ναι, ναι. Όχι στον δρόμο, αυτά. Αυτό όχι τι ζήσαμε. Δρόμο, αυτά που ζήσαμε. Στον δρόμο στην Ελλάδα, εντάξει, ξέρουν και παλού. Όχι, δεν είναι. Γιατί δεν έχει Instagram. Γιατί δεν έχει Instagram. Γιατί θέλει να απασχοληθεί. Και εγώ, αν το αναθέσω σε άλλον, μάλλον θα το κάνω κάποια στιγμή κάπω έτσι, αλλά. Δεν μπορώ, εγώ δεν βγάζω φωτογραφίες στον εαυτό μου, δεν έχω κάτι για μένα. Δηλαδή, όσο και αν σε αυτό ακούγεται αστείο, όταν είδα την εφαρμογή Instagram, λέω ποιος είμαι. Τι θα κάνει, πάρει αυτή την εφαρμογή. Τι να κάνει, να βάλει τις φωτογραφίες του, για ποιο λόγο. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ότι, γιατί εμείς όλοι βγαίνουμε και λέμε η προσωπική μου ζωή και σε παρακαλώ και με αυτό και τα λοιπά, και όχι παρεμβαίνει στην προσωπική μου ζωή. Και πήγε το μυαλό σου ότι ο άλλος θα βγάλει τα πάντα. Πού να πάει, ας πούμε. Εγώ τους πίστευα όλους αυτούς, κατάλαβες. Έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι το εννοούν. Είναι ότι είναι προσωπική. Ναι, γιατί μας παρακολουθούν, δεν χρειάζεται. Μας λες εσύ που είσαι, δεν είναι ανάγκη να σε ψάξω. Όχι, και πράγματα που δεν ρωτάς. Ναι, και δεν ρωτάς. Και λεπτομέρειες άχρηστες. Και τώρα τρώω αυτό και το ρεβάζει και ξέρω εγώ τι. Και τώρα τρώω αυτό και πάντα είναι όλο καταπληκτικό. Δεν σε δω τι τρώω. Και δεν σε γίνει. Ενώ εσύ που δεν το τρως αυτό. Είναι κάπως λίγο όλο το πράγμα, λίγο περίεργο. Δεν μπαίνεις λίγο, μπαίνεις όμως στο Instagram ή τη άνθρωση. Έχω. Από άλλο λογαριασμό. Από ποιον είναι λογαριασμό, από το γιο μου, θα του πω το κινητό από το Instagram του. Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτά που βλέπει ο γιο του στο Instagram δεν κάνει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχω για το φάνη. Έτσι, απλά του λέω του γιου μου καμιά φορά. Μια φορά, μη φαντα. Τι βλέπει, δε παιδί μου, καμιά φορά είσαι. Εντάξει, αλλά δεν έχω. Και σου λέω αυτό ξεκινάει και λίγο ή θα το δει σαν δουλειά-δουλειά. Γιατί να είμαστε ναι, 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 αν το δει σαν δουλειά-δουλειά, ναι. Αλλά θέλει από σένα. Την αντίστοιχη σοβαρότητα που πρέπει να δείξεις οποιοδήποτε επάγγελμα κάνεις. Αν είσαι καλλιτέχνης περιεχομένου κανονικά και το τρέχεις ως επαγγελματίας, είναι αντιληπτό. Τώρα, εγώ που με νούμερο, ας πούμε, τι πρέπει να το κάνω όμορφα. Θα έχεις μεγάλη επιτυχία πάντως. Μακάρι, αλλά. Κάνε ένα podcast. Τίποτα να λέει. Θα μας στερηθεί ο κόσμος. Εγώ και εγώ. Εγώ και εγώ. Ορίστε, παιδιά, ο άνθρωπος είναι και ανοιχτός. Λοιπόν, αυτό το έργο το βρήκες εσύ, μας είπε η Ευελίνα. Αλήθεια είναι, ναι. Είναι ένα έργο που πάντα το σκεφτόμουν, αλλά. Το άφηνα ο πίσω. Τίτλος, το άφηνα, όχι, δεν είναι ο τίτλος του έργου αυτός. Ο τίτλος του έργου είναι για μια στιγμή ησυχία στο γαλλικό, σε μετάφραση. Το κινηματογραφικό. Και το κινηματογραφικό είναι το μην ενοχλείτε, παρακαλώ. Ναι. Το εγώ και εγώ είναι ο δίσκος που είναι το βασικό θέμα. Ο δίσκος εννοώ ο δίσκος βινιλίου, έτσι. Ναι. Το βασικό θέμα που τρέχει μέσα στο έργο. Ναι. Γιατί αυτός θέλει να ακούσει ένα δίσκο βινιλίου. Ναι. Και ο δίσκος λέγεται Me, Myself and I στα αγγλικά. Uh-huh. Οπότε το κάναμε εγώ, αυτός μου και εγώ ακουγόταν πολύ ποιητικό. Οπότε είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο τζαναμπέτικο. Και το κάναμε εγώ και εγώ που ούτως ή άλλως καταλαβαίνετε ότι ήρθα εδώ πέρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Και μέχρι τώρα σας βασανίζω, έτσι. Οπότε έγινε κάπως έτσι το πράγμα. Δηλαδή, και έτυχε με τη Σοφία της Πειράτου που είναι ένας φοβερός άνθρωπος, τεράστια σκηνοθέτης, φίλη μου αγαπημένη.
Και συζητούσαμε και μου είχε πει για ένα έργο που μου είχε στείλει και μου είχε στείλει αυτό το έργο. Άντε. Α, ναι. Και εν τω μεταξύ, εγώ πάντα το είχα στο μυαλό μου και το διάβασα στη μετάφραση της Μαρίας Λουίζας Μητσάκου και της λέω, Σοφία, να το κάνουμε αυτό. Πόσο αφού, γιατί. Ναι. Τι το έθελε Δεν είσαι παραχωχός ή είσαι και παραχωχός. Όχι, εγώ, ας πούμε, στο συγκεκριμένο χώρο έχω, ας πούμε, κάποιο τρόπο την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου. Ναι, ναι. Άρα έχεις επιλογή και στους ρόλους, ενώ είχες λόγο. Είχα λόγο, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά διάλεξα να μην παίξει με τον Χαραλαμπόπουλο. Όχι, ο Χαραλαμπόπουλος διάλεξε να παίξει μαζί μου. Γιατί εγώ δεν παίζω σε έργα Σέρβων. Είχε πρεμιέρα κι αυτό. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά σκίση. Λοιπόν, και πες την ιστορία, την υπόθεση, λίγο πολύ την ξέρουμε. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή. Ένας τύπος, εύπορος, γυναικολόγος εμείς τον έχουμε κάνει, συλλέκτης, βρίσκει ένα δίσκο που τον έψαχνε για πάρα πολλά χρόνια στα Παλιατζίδικα. Είναι ο δίσκος που τον έψαχνε όμως με μανία. Και ξαφνικά το βρίσκει και πάει με τρελή χαρά στο σπίτι του να ακούσει αυτό το δίσκο. Ναι. Αλλά εκείνη την αποφράδα μέρα θα συμβούν όλα ώστε να μην ακούσει αυτό το δίσκο, αλλά και να περάσει η ζωή του τα 7.000 κύματα. Αυτή είναι η ιστορία. Και τελειώνει με έναν ενδιαφέροντα τρόπο αυτό το εργάκι, το πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε φτιάξει έναν υπέροχο θείασο. Και δεν το λέω τώρα σαν δημόσια σχέση αυτό. Έτσι, γιατί όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι το εννοώ. Είναι ο Χρήστος Πανός που έχει έρθει εδώ, η Ευελίνα που έχει έρθει εδώ. Είναι ο Δημήτρης Ψήρος, ένα νέο παιδί, ο Γιώργος ο Σημεωνίδης, που ήμασταν μαζί σε πάρα πολλές δουλειές με τον Γιώργο. Είναι η Ευγενία Παναγοπούλου και ο Γιάννης ο Ζαράγκαλης. Που ήταν μαζί μας, Γιάννης ο Ζαράγκαλης, μία που τον είπα, μία που βγήκε. Αυτή η παρέα που βλέπουμε εδώ πέρα, σκηνικά κάνει ο Μανώλης Παντελιδάκης, που είμαστε χρόνια μαζί επίσης. Ο Γιώργος Σεγρεδάκης. Ναι, μπράβο, γι' αυτό είναι το δίσκο. Είναι ο Γιώργος Σεγρεδάκης που μας κάνει τα κουστούμια. Σε ένα πολύ μπιζού θεατράκι που έχει ανακαινιστεί και είναι πολύ κουκλάκι κτλ. Αλλά αυτή η παρέα, αυτή η χημεία είναι σαν. Πώς να το πω, είμαι πολύ περήφανος για όλα. Για τις ποιότητες των παιδιών αυτών, για τη διάθεσή τους, για το δόσιμό τους, για τη χαρά που έχουν στην πρόβα, για αυτό που προσφέρουν, για το ότι αισθάνομαι μια τεράστια εμπιστοσύνη και δεν αισθάνομαι καθόλου. Μαζί τους, ας πούμε, ότι υπάρχει στον αέρα κάτι έτσι, ένα ερωτηματικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Είναι τρομερά μεγάλη διαθεσιμότητά τους και είμαι πάρα πολύ τυχερός που δουλεύω μαζί τους. Οι πρόβες πώς πάνε, έχετε ολοκληρώσει λίγο πολύ. Τελειώσαμε σχεδόν, τώρα τελειώνουμε, σε λίγες μέρες ξεκινάμε. Οι πρόβες πήγαν πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια παράσταση που είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πώς είναι η αγωνία της πρεμιέρας για σένα? Εμένα η αγωνία μου έχει ένα χαρακτήρα μόνο. Όχι αν όλα θα πάνε καλά. Εάν το έργο μας σε αφορά. Σε αφορά. Ναι. Εντάξει, εγώ σε είδα και το καλοκαίρι στη Μύδια. Δύο φορές φάνη. Καλά να πάθεις. Ναι. Μία στο. Ήθελες να παίζεις τραγωδό. Μία στα Χανιά και μία στο. Σε ένα ανοιχτό θέατρο. Να βλέπεις. Μπορείς να κάνεις και το εγώ και εγώ και την Φιλουμένα και την Μύδια και το Μαέστρο και. Ήταν άλλο αυτό, έτσι. Άλλο έργο. Άλλο. Πώς ήταν το καλοκαίρι, έχεις πολλές παραστάσεις. 50 τόσες, ναι. Ήταν γύρω σε όλη την Ελλάδα. National Geographic. Βελτίωσα τους χάρτες της Google. Για κάτι μοναπάτια που χάθηκα, που δεν τα είχε και τα λοιπά. Του τα έδωσα. Ναι, γιατί να βοηθήσω λίγο. Το δορυφόρο που είμαι καμένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστούμε. Καλή πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Είπαμε, ανακεφαλαιώνουμε. Παρασκευή 15. Θέατρο Αλάμπρα. Απέναντι και από τον Πέσο και τον Δακαρίδη. Μπράβο, ναι, ναι. Απέναντι από το θέατρο Βεάκι. Ναι. Άμα μπερδευτείτε, παιδιά. Ήταν απέναντι από το Βεάκι. Ναι, ήταν πιο παλιό το Βεάκι γι' αυτό. Πιο παλιό, όχι, γι' αυτό παλιό είναι. Το γιατί είχε κλείσει για 20 χρόνια. Τόσα χρόνια δεν κλειστό το θέατρο. Το θέατρο, ναι. Και ανακαινίστηκε πριν από 4-5 χρόνια περίπου. Πόσες θέσεις έχει? 395. Α, είναι μεγάλο θέατρο. Περίμενε το Αλάμπρα, είναι εκεί που. Ακριβώς απέναντι από το Βεάκι. Ήταν η Κορινθίου. Που ήταν ανακαινισμένο πολύ μικρό, ένα πολύ ωραίο καινούριο. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί. Μπορεί να έχει κάνει, ναι, να έχει κάνει και τον Τζόρνταν, ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ναι, τον Τζόρνταν νομίζω. Μπορεί. Πολύ ωραίο. Α, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Έγινε κόζι, δηλαδή. Πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χάρηκα να τα λέμε πιο συχνά, καταλαβαίνω.